Όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή, η συγκεκριμένη κύρωση είναι μια ακόμα ληστρική σύμβαση στις τόσες που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια και που ανεξάρτητα ποιος κυβερνούσε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, έχουν στο επίκεντρό τους την παράδοση των εθνικών οδικών αξώνων της χώρας στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θησαυρίζουν σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος και της ανάγκης για μετακίνηση, μεταφοράς, επιβάλλοντας συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις στα διόδια. Χαράτσα που σε συνδυασμό με το υπέρογο κόστος των καυσίμων προσθέτουν συνεχώς νέα βάρη στο λαό, καθιστώντας το δικαίωμα στη μετακίνηση ιδιαίτερα δαπανηρό έως και απλησίαστο για τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα. Και εδώ υπάρχει πλήρης ταύτιση, σύμπνοια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από τη στιγμή που αποδέχεστε, προωθείτε και υλοποιείτε ένα λάξ είτε από κυβερνητικές θέσεις είτε από τις θέσεις της αντιπολίτευσης τις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου και μία ανάπτυξη με σαφέστατο ταξικό πρόσημο υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων προσθέτοντας και φορτώνοντας συνεχώς νέα βάρη και δεινά στο λαό. Στην ουσία, τι λέτε όλοι σας στο λαό? Θα πληρώσεις για το έργο, για να κατασκευαστεί, αλλά θα πληρώνεις και τα χαράτσα των διοδίων για να το χρησιμοποιείς. Έτσι, για παράδειγμα, η δαπάνη του έργου, τα 490 εκατομμύρια, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστικού του Κράτους, θα καλυφθεί από το δημόσιο μέσο του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης, που σημαίνει πρακτικά πως τόσο το ποσό αυτό, όπως εξάλλου και το σύνολο των ποσών που προβλέπονται για τη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να ξεπληρωθούν και θα πληρωθούν όχι μόνο από την κρατική φορολόγηση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος που αποτελεί το 90-95% των εσόδων των κρατικών προϋπολογισμών, αλλά και με νέους φόρους, πράσινους, ψηφιακούς και ουκέστην αριθμός, που θα μετακυλίονται όλοι στις πλάτες των εργαζομένων. Και αυτό που συμβαίνει με τη σύμβαση που συζητάμε είναι ένα μικρό παράδειγμα για το πώς το κεφάλαιο πάει να φορτώσει και αυτή την καπιταλιστική κρίση στο λαό. Για το πώς η καπιταλιστική ανάκαμψη όχι μόνο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά έχει ως προϋπόθεση το διαρκές χτύπημά τους. Έτσι λοιπόν το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί άλλο ένα νέο υπερμνημόνιο που προβλέπει χρήμα με ουρά για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με δάνεια, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που θα πληρώσει ο λαός μας, οι λαοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χίλιους τρόπους και κυρίως με νέες αντεργατικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις, όπως δηλαδή γινόταν και με τα προηγούμενα μνημόνια που όλοι σας ψηφίσατε. Και ακριβώς αυτό που αναδεικνύεται και με τη συγκεκριμένη σύμβαση, όπως εξάλλου δείχνει και η έως τώρα εμπειρία των προηγούμενων παραχωρήσεων οδικών αξώνων, είναι πως τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπως και ο Ε65, γίνονται με κριτήριο την ικανοποίηση, εξυπηρέτηση των στόχων και σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με κριτήριο την ευημερία του λαού. Αφορούν έργα που φέρουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενταγμένα στα πλαίσια ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται επιλέξιμα, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρηματικών ομίλων και όλων των κυβερνήσεων στη χώρα μας διαχρονικά, για μετατροπή της Ελλάδας, της ευρύτερης περιοχής, σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων προς τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, από Ασία και Αφρική και αλλού, με τη δημιουργία οδικών αξών που θα συνδέονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα διακομματιστικά κέντρα κλπ. Εξάλλου, μια ματιά στο χάρτη της χώρας αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος ότι αυτά τα έργα αφορούν τη διασύνδεση με εγχώρια λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορευματικά κέντρα και την έξοδό του στα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη, που εξυπηρετούν τους στόχους που έχει θέσει η ντόπια αστική τάξη, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί διεθνές διακομιστικό κέντρο. Με το λαό όμως να καλείται να πληρώνει βαρύτατο τίμημα τόσο για την κατασκευή των οδικών αξώνων, όσο και των υπόλοιπων υποδομών και δικτύων. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά
σε ένα ακόμα νομοσχέδιο πως η καπιταλιστική ανάπτυξη που έχει ως κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομέλων πουθενά δεν διασταυρώνεται με τις ανάγκες του λαού, εν προκειμένου στο δικαίωμα για δωρεάν, ασφαλείς, σύγχρονες μεταφορές, αλλά και πως καμία αστική κυβέρνηση, καμία πολιτική δύναμη που υποκλίνεται και προωθεί τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, δεν μπορεί να διασφαλίσει την υλοποίηση δημόσιων έργων προς όφελος της λαϊκής ευημερίας. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, αλλά πλήρης ταύτιση όλων σας. Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και των άλλων αστικών κομμάτων. Μάλιστα, προκειμένου να πιστεί ο λαός, η κυβερνητική προπαγάνδα, όπως εξάλλου συνέβη και συνέβαινε με όλες τις προηγούμενες συμβάσεις από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η προπαγάνδα η κυβερνητική λοιπόν επενδύεται με τον ίδιο ισχυρισμό, πως το ελληνικό δημόσιο, ο λαός δηλαδή, πληρώνει για αυτά τα έργα τεράστια ποσά με σκοπό τις σύγχρονες υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της οικονομίας και άλλα πολλά. Όμως, το αποτέλεσμα είναι τόσων χρόνων ο εργαζόμενος λαός να βλέπει πως η ζωή του δεν καλυτέρεψε. Η φτώχεια, η ανέχεια και η ανεργία μεγάλωσαν. Οι συνθήκες ζωής χειροτέρεψαν και αποδείχθηκε πως ακόμα και η ζωή του είναι ουσιαστικά απροστάτευτη απέναντι στην πανδημία και στα φυσικά φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα, με ευθύνη κυβερνήσεων αλλά και περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Έτσι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, μετά από τόσα προγράμματα που εφαρμόστηκαν εδώ και δεκαετίες, με δύο αυτοκινητόδρομους, Παθέ, Ε65, να τη διασχίζουν, η ανεργία επίσημα είναι στο 18%, ενώ στους νέους είναι στο 30%. Η μερική και προσωρινή εργασία κάνει θράψη. Οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν δραστικά, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα χτυπήθηκαν και συνεχίζουν να χτυπιούνται ανελαίητα. Χιλιάδες αγρότες ξεκληρίστηκαν και πολλοί ακόμα ασφικτιούν, το ίδιο και επαγγελματίες. Με τον απασχολούμενο πληθυσμό στον αγροτικό τομέα να έχει μειωθεί την τελευταία 20ετία κατά 9%, ενώ η αγροτική παραγωγή παράλληλα μειώθηκε. Πολλές βιομηχανίες επίσης έκλεισαν ή μεταφέρθηκαν με επιδοτήσεις στο εξωτερικό, ενώ μια σειρά κοινωνικές ανάγκες έγιναν πανάκριβο εμπόρευμα που πολλοί πλέον δεν μπορούν να καλύψουν. Όμως την ίδια ώρα που ο λαός χρυσοπληρώνει τους οδικούς άξονες για να φτιαχτούν και χαρατσώνεται για τη χρήση τους με τα διόδια, έργα που αφαιρούν την αντιπλημμυρική προστασία στον κάμπο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, που κάθε τόσο πλημμυρίζει, όπως πριν λίγους μήνες στην Καρδίτσα, το Σεπτέμβρη με τον Ιαννό, δεν θεωρούνται όμως αυτά τα έργα επιλέξιμα, αφού δεν θα φέρουν κέρδη στους ομίλους, ή όπως για παράδειγμα τα αναγκαία έργα αντισεισμικής θωράκισης της περιοχής και όχι μόνο της Θεσσαλίας, που ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός του Μάρτη ανέδειξε με τραγικό τρόπο τις τεράστιες διαχρονικά ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που αφήνουν το λαό της περιοχής μας και όχι μόνο της Θεσσαλίας και όχι μόνο εκτεθειμένο σε τεράστιους κινδύνους. Αντί λοιπόν να δώσετε προτεραιότητα να έχετε ήδη φτιάξει ένα επίκαιρο επιστημονικό σχέδιο για έργα και υποδομές με την εξασφάλιση κονδυλίων και προσωπικού, για την αντιπλημμυρική, την αντιπυρική, αντισεισμική προστασία της Θεσσαλίας, για έργα εγκυοβελτιωτικά, αρδευτικά, έργα αγροτικής οδοποίησης ή για την προστασία από τη ρήπανση, η κυβέρνηση αλλά και η περιφέρεια, περιφέρειες αντίστοιχα σε όλη τη χώρα, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, τι κάνετε? Προωθείτε τα μεγάλα οδικά έργα στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υποδομών, με παρεμβάσεις στο σιδηρόδρομο, στο λιμάνι του Βόλου, μέσω ΣΔΙΤ ή ιδιωτικοποιήσεων, τις μεταφορές δηλαδή που αφορούν τη δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου, που θέλει τη Θεσσαλία και τη χώρα μας γενικότερα διακομετακομιστικό κέντρο για τη διακίνηση των προϊόντων του ή άλλων χωρών από και προς την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, και όχι για την ασφαλή και ελεύθερη μετακίνηση του λαού που πληρώνει ακριβά διόδια, εισιτήρια, καύσιμα και φόρους. Την ίδια ώρα όμως, με τις λεόντιες συμβάσεις παραχώρησης, όπως και αυτή του Ε65, παρέχεται συγχρόνως πλουσιοπάροχα και ασφαλιστικές δικλείδες στους κατασκευαστικούς επιχειρηματικούς ομίλους, εξασφαλίζοντάς τους πως ό,τι και να γίνει δεν θα θυχθούν τα κέρδη τους. Έτσι, για παράδειγμα,
Ο κίνδυνος της χαμηλής απόδοσης από την εκμετάλλευση των έργων αντιμετωπίζεται με την προβλεπόμενη επιδότηση του έργου από το δημόσιο, ενώ συγχρόνως ο κίνδυνος χαμηλής απόδοσης από την εκμετάλλευση επίσης μειώνεται από την πρόβλεψη της σύμβασης για την απαγόρευση από μέρους του δημοσίου κατασκευής και λειτουργίας ανταγωνιστικών έργων, η λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία των αυτοκινητοδρόμων. Και μιλάμε για εκείνα τα έργα και τους οδικούς άξονες που μπορεί το δημόσιο να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει, να βελτιώσει. Μάλιστα, ο παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να παρέμβει και να ζητήσει ακόμη και τέλη. Ναι ή όχι, το ρωτήσαμε και στην Επιτροπή. Ισχύει με βάση τη σύμβαση ή όχι αυτό, αυτή η κατεύθυνση. Όμως δείτε, την ίδια ώρα που δίνεται όλα τα προνόμια και δημιουργείται όλες τις προϋποθέσεις, δίνοντας τα πάντα στους μεγάλους επιχειρηματικούς κατασκευαστικούς ομίλους, στον αγρότη της Θεσσαλίας και όχι μόνο, που καταστρέφει την παραγωγή του, τον αποζημιώνει δεν τον αποζημιώνει στο 100% ο ΕΛΓΑ ή το κράτος για το εισόδημα που χάνει. Αντίστοιχα στους επιχειρηματίες, στους ομίλους, τους εξασφαλίζεται από όλες τις πλευρές και σε βάθος δεκαετιών. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, όπως καταθέσαμε και στην Επιτροπή, εμείς θέτουμε σε αυτούς που μας ακούνε, στο λαό, ένα ερώτημα. Τα δημόσια έργα, αντίστοιχα οι κοινοφιλείς υπηρεσίες, πρέπει να αποτελούν εμπόρευμα ή αντίθετα να είναι κοινωνικό αγαθό, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ? Μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως στα πλαίσια αυτού του συστήματος ότι μπορεί να διασφαλιστεί για το λαό φθηνή, γρήγορη, ποιοτική και σύγχρονη παραγωγή δημοσίων έργων που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων? Μπορεί μέσα στο ισχύον κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, στον καπιταλισμό, να δοθεί προτεραιότητα σε έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως, στην αντιπυρική, αντιπλημμυρική προστασία, στην αντισεισμική θωράκιση και άλλα? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί διότι η ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών προϋποθέτει την απαλλαγή και του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων από τους σιδερένιους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντιπαλεύει το καπιταλιστικό σύστημα και αυτή την ανάπτυξη που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημερινή κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, γιατί αποδεδειγμένα υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και εμποδίζει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας. Σε μια εποχή, μάλιστα, που παράγεται από τους εργαζόμενους τεράστιος πλούτος, που υπάρχουν τεράστιες παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, και όμως έχουμε μεγάλη ανεργία, υποαπασχόληση, φτώχεια, εμπορευματοποίηση όλων των αναγκών μας, αλλά και αύξηση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων. Και όλα αυτά για την εξασφάλιση τεράστιων κερδών από μια ισχνή κοινωνική μειοψηφία. Διεκδικούμε μέσα από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα μια σειρά άμεσα αιτήματα σε γραμμή αντιπαράθεσης με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που απαντούν σε σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας σχετικά με το εισόδημα, την απασχόληση, τα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα, για την επιβίωση των μικρομεσαίων αγροτών και αυτοαποσχολουμένων, για την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, το νερό, την ενέργεια, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων και άλλα. Και με εφόδιο ακριβώς της πρωτοβουλίας του ΚΚΕ και του ταξικού κινήματος, χρειάζεται να δυναμώσει ο λαός μας την πάλη του για να μην πληρώσει τη νέα κρίση των κεφαλαιοκρατών, διεκδικώντας να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση εργαζομένων, λαϊκών οικογενειών, αυτοαποσχολουμένων, εν ώψη και των τεράστιων βαρών και συνεπειών που καλούνται να πληρώσουν εξαιτίας της πανδημίας και της κρίσης της οποίας αποτελεί καταλήτη. Γιατί την ίδια στιγμή το γεγονός ότι εκδηλώνεται μπροστά στα μάτια του λαού με τεράστια μεγέθη η αντίθεση ποιος πληρώνει και ποιος καρπώνεται, ποιος δουλεύει και ποιος τελικά απολαμβάνει, το κρίσιμο συμπέρασμα για την εργατική τάξη είναι ότι μπορεί να ζήσει με ευημερία αρκεί
να ξεφορτωθεί τα παράσιτα, τους καπιταλιστές, αυτούς και την εξουσία τους και να χαράξει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και τη λειτουργία τους με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, έτσι ώστε και η παραγωγή των έργων να συγκεντρωθεί σε έναν ενιαίο κρατικό φορέα που θα κατέχει τα μέσα παραγωγής, θα κατανέμει κεντρικά, επιστημονικά, σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων, θα αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού. Αυτός είναι ο μοναδικός ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων ανάμεσά τους και στον κατασκευαστικό κλάδο που πληρώνουν ακριβά την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Καταψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής του σχέδιου νόμου.